Εδώ και λίγο καιρό που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπήκαμε σε ένα καινούριο χώρο, σας αρέσει? Συγχαρητήρια για τον έχετε για πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Βιολίδη που το δημιούργησε αυτό το χώρο, γιατί μεταφερθήκαμε από την πόλη που μας άρεσε πάρα πολύ, έτσι και αλλιώς, η Μπαρμπαρέλα στην πόλη, στην στο τέλος. Αλλά εδώ είμαστε πιο απλωμένοι, πιο ασφαλείς, τι να πω. Σήμερα είμαι ακόμα πιο χαρούμενη, γιατί είναι μαζί μας μια superstar. Ναι, πέφτω αυτό, μ' άρεσε. Άστο. Λοιπόν, εγώ είμαι η Οικοδέσποινα και αυτή λέγεται Βανδύ Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Ταξιδεύαμε και νωρίτερα παρέα και ήρθαμε εδώ. Την γνώρισα τελευταία, γιατί παλιά νομίζαν όλοι ότι είμαστε μαλωμένοι. Δεν είμαστε μαλωμένοι. Οι φάνες μας ήταν μαλωμένοι, μεταξύ τους, δεν ξέρω γιατί. Αρέσουν αυτά. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε όμως, δεν ξέρω, την σέβομαι, την εκτιμώ πάρα πολύ και έως που την αγαπώ. Πλέον. Γιατί είναι εκτός από αυτό που είναι, που το ξέρετε εσείς, εγώ γνώρισα ένα πάρα πολύ καλό παιδί, κορίτσι, μια ευγενική έτσι, γυναίκα που ξέρει πολύ καλά πολλά πράγματα. Της εύχομαι από εδώ και πέρα, όπως ήταν πολλές φορές στη ζωή της, πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξαναγίνει πάρα πολύ ευτυχισμένη ακόμα, γιατί της αξίζει, γιατί είναι μια όμορφη γυναίκα και γιατί ήρθε και να με δει, δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά, όλους. Με την ωραία της παρέα, τους φίλους και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο, φυσικά. Καγοράκι μου, το μεγάλωσα. Λοιπόν, καλή μας βραδιά και ποτέ δεν ξέρετε τι θα γίνει, έτσι. Δέσποινα. Εντάξει, πίνεις τίποτα, ε. Τι πίνεις? Τεκίλα. Είσαι της τεκίλας? Να καταστρέφει την τεκίλα. Και δεν κρατάω πια τα πράγματα. Μεσάνυχτα
το απόγευμα.